Γεια σας! Σήμερα βρισκόμαστε στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics με σκοπό να συνομιλήσουμε με τον δόκτορα Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή της κλινικής, αλλά και εξέχων μέλος πληθώρας επιστημονικών εταιριών μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Γεια σα γιατρέ! Καλώς ήρθατε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο χώρο σας! Η ευχαρίστηση είναι δική μα. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει αρκετέ ερωτήσει από του τηλεθεατέ μα που αφορούν την τριχόπτωση και τη μεταμόσχευση μαλλιών. Το καλύτερο είναι να απαντούμε στι ερωτήσει του κοινού, γιατί να σα πω κάτι, είναι και οι ερωτήσει που δεχόμαστε εμεί όταν έρχονται οι ασθενεί μα στο ιατρείο. Φυσικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, όπου μα έχουν στείλει και λέει Ο πατέρα μου έχασε σε νεαρή ηλικία τα μαλλιά του και φοβάται, ότι θα συ... φοβάται ο μάλλον ο τηλεθεατή, ότι το ίδιο θα συμβεί και σε αυτόν. Πώ μπορώ, λέει, να το προλάβω, Καταρχά, να πούμε ότι η κληρονομικότητα τη λεγόμενη ανδρογενετική ολοπαγία, mm -hmm. τη ανδρική φαλάκρα, όπω είναι γνωστή, προέρχεται και από τι δύο οικογένειε, και από τον πατέρα και από τη μητέρα. Δεν είναι 100% βέβαιο επειδή ο μπαμπά έχει χάσει τα μαλλιά, όταν τα χάσει και το παιδί. Υπάρχουν βέβαια αυξημένε πιθανότητε. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη τα συμπτώματα, πρέπει κανονικά να κάνουμε ένα ε, γενετικό τεστ DNA για να δούμε αν υπάρχει κίνδυνο για να γίνει αυτό. Και αν κάνουμε τέτοιο τεστ, θα πρέπει να γίνει σε νεαρή ηλικία, είτε στην προεφηβεία πριν τα 18, είτε αμέσω μετά την εφηβεία. Η πραγματικότητα είναι ότι αν υπάρχει υπόστρωμα ανδρογενετικής αλλοπαικίας, τα πρώτα σημάδια, η πρώτη αρέωση και επιταχυνόμενη έτσι τριχόπτωση θα αρχίσει να φαίνεται από πολύ νωρί. Όταν εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα ή όταν γίνει το τεστ DNA και μας δείξει ότι υπάρχει τέτοια τάση, mm. καλό είναι να ξεκινήσουμε άμεσα συντηρητική αγωγή. Όχι βέβαια χειρουργείο σε πρώτη φάση, αλλά κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή τοπική για να αναστείλουμε όσο μπορούμε την τριχόπτωση και ενδεχομένω και PRP. Αυτό λέγεται mm -hmm. μεσοθεραπεία. Σάχνω mm -hmm. εδώ και καιρό μια λύση για το πρόβλημα τη τριχόπτωση. Με ποια κριτήρια μπορώ να αξιολογήσω την αξιοπιστία ενό ειδικού για να μην χάσω χρόνο και χρήμα φυσικά, Υπάρχει η δυνατότητα να χαθεί χρήμα, χρόνο και ενδεχομένω να σπαταληθούν και πολύτιμοι πόροι, ενδεχομένω αν γίνει μια κακιά μεταμόσχευση χωρί τα αποτέλεσματα που θέλουμε. Τότε λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξή σαν γενική αρχή να εμπιστευτούμε τον ειδικό και την κλινική που έχει τα εχέγγυα. Έχει από πίσω έναν γιατρό, επιστημονικό διευθυντή, ο οποίο είναι γνώστη του αντικειμένου, είναι τη κατάλληλη ειδικότητα. Στι μέρε μα, ανάμεσα στα άλλα εφτράπελα που βλέπουμε, παρατηρείται και το φαινόμενο γιατρία σχέτων ιατρικών ειδικοτήτων να ασχολούνται με τη μεταμόσχευση μαλλιών, που είναι καθαρά αντικείμενο τη πλαστική χειρουργική και τη δερματολογία. Σε κάθε περίπτωση όμω, μετράει και η φήμη τη κλινική, και τα αποτελέσματα, να υπάρχουν αυτά ορατά αποτελέσματα σε πραγματικού ανθρώπου που να μπορεί να συγκρίνει και να τα βρει ο ασθενή, ο ενδιαφερόμενο. Και βέβαια να υπάρχει και η έξωθεν καλή μαρτυρία. Mm -hmm. Υπάρχει επιστημονικότητα, υπάρχει συμμετοχή στα διεθνή φόρα, υπάρχει συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια. Ε, θα διαπιστώσετε ότι όταν βάλουμε όλε αυτέ τι παραμέτρου στον ελληνικό χώρο, που πλήστε όσε κλινικέ και Ινστιτούτα ε, λένε ότι είναι η ειδική των μαλλιών κτλ. Πραγματικά στενεύει πάρα πολύ ε, ο κλειό για αυτού οι οποίοι είναι πραγματικά επιστήμονε και ασχολούνται με το αντικείμενο σοβαρά. Mm. Ακόμη μια ερώτηση. Έχω ακούσει αντικρουόμενες γνώμες, μα λέει της τη, σχετικά με την πολιτική τη χρέωση ανατρίχα και τριχοθυλάκιο, κατά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Τι ισχύει τελικά. Είναι ένα από τα το κόλπα, trick ε, marketing εργαλεία που εφαρμοζόταν στο παρελθόν και δυστυχώ εφαρμόζεται και σήμερα. Γιατί πολύ απλά κανένα μη γνώστη του αντικειμένου δεν μπορεί να αντιστοιχίσει τρίχε ή τριχοθυλάκια με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πλην όμω, οι άνθρωποι που έρχονται, όπω και οι τηλεθετέ σα, και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ ω ασθενεί για να μα ρωτήσουν για την υγεία των μαλλιών του και ανησυχούν ή έχουν εμφανή αρέωση, έχουν χάσει τα μαλλιά του, ενδιαφέρονται για αποτέλεσμα. Ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πίσω τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, τα χαμένα του μαλλιά, όχι πόσε τρίχε ή πόσα τριχοθυλάκια. Mm -hmm. Αυτά είναι ψευδεπίγραφα, δεν λένε τίποτα. Θα σα πω χαρακτηριστικά ότι ένα μουστάκι, αυτή εδώ η μικρή περιοχή, έχει περισσότερα από χίλια τριχοθυλάκια. Όταν λοιπόν λέμε στον ασθενή, τον βλέπουμε σαν πελάτη, όχι σαν άνθρωπο, και λέμε τόσα ευρώ ή τρίχα, τόσα ευρώ το τριχοθυλάκιο, στην πραγματικότητα ξέρετε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τα χρήματα με τη δουλειά που θα κάνουμε. Είναι λάθο. Mm -hmm. Θα έπρεπε να αντιστοιχίσουμε την αξία μια σωστή μεταμόσχευση μαλλιών με το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, για να έρθει, δεν μπορεί να βασιστεί σε ψευδεπίγραφα νούμερα, αριθμού τριχών ή τριχοθυλακίων και αντιστοιχεία σε χρήματα. Είναι εντελώ λάθο προσέγγιση. Όταν δεν εμφανίζεται, καλό θα ήταν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί αυτοί που μα βλέπουν οι τηλεθέατέ μα και οι δυνητικοί ασθενεί. Γιατί από πίσω πιθανότατα κρύβεται προσπάθεια εξαπάτηση. Και εδώ όλου μάλλον. Προφανώς. Ε, θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς είναι η θεραπεία κατά της τριχόπτωσης με βλαστοκύτταρα που διαφημίζεται αρκετά έντονα. Θεραπεία τριχόπτωσης με βλαστοκύτταρα πολύ απλά δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί οι τεχνικές απομόνωση των βλαστοκυτάρων που υπάρχουν, εάν επέτρεπαν να γίνουν τέτοιε θεραπείε, διότι αυτή τη στιγμή αυτά που σας λέω γίνονται σε γενετικά εργαστήρια, mm. σε εργαστήρια εμβριομητρικής ιατρικής, που προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητή αναπαραγωγή στις γυναίκες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, θα κόστιζε κάθε συνεδρία μερικές χιλιάδες ευρώ. Όταν λοιπόν βλέπουμε να διαφημίζονται στις τηλεοράσεις θεραπείες, μαγικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα, με 100-190 ευρώ κτλ. που βλέπουμε κάθε μέρα, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται περί απάτης, καθαρής. Και επίσης υπάρχει και μία σύγχυση μεταξύ της θεραπείας με το πλάσμα, το φυγοκεντρωμένο πλάσμα του αίματος, που είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP, mm. με τα βλαστοκύτταρα. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Έτσι λοιπόν καταφέρνουν κάποιοι επιτίδη να δίνουν κακό όνομα και να δυσφημούν ακόμα και σωστές θεραπείες εγκεκριμένες, όπως είναι το PRP. Θεραπεία όμω με βλαστοκύτταρα, όπω αναφέρεται και όπω διαφημίζεται, πολύ απλά δεν υπάρχει. Υπάρχουν μη χειρουργικέ θεραπείε για την τριχόπτωση. Υπάρχουν. Αλλά δυστυχώ, όπω συνηθίζω να λέω και στου ασθενεί μου, είναι μετρημένε στα δάχτυλα του ενό χεριού. Mm. Πρόκειται δηλαδή για συντηρητική αγωγή με φαρμακευτικέ ουσίε, οι κυριότερε των οποίων είναι η μυνοξυδήλη και η φιναστερίδη, σε τοπική χρήση, και η, θεραπεία, η αυτόλογη μεσοθεραπεία του PRP, που εκμεταλλεύεται το πλάσμα του αίματο του ιδίου του ασθενού, που είναι πλούσιο σε αυξητικού παράγοντε. Και εκεί πρακτικά τελειώνουν οι συντηρητικέ αγωγέ. Πολλοί βέβαια ρωτάνε. Τι γίνεται με τα συμπληρώματα διατροφή, με βιταμίνε, συχνοστοιχεία. Απαντώ. Δεν έχουμε κάποια τεκμηρίωση ότι μια συγκεκριμένη βιταμίνη ή ένα συχνοστοιχείο θα μα λύσει το πρόβλημα τη τριχόπτωση. Δεν είναι κακό να τα παίρνουμε για τη γενικότερη ευεξία και υγεία του οργανισμού μα, όχι όμω ότι είναι ειδικά ε, φάρμακα κατά τη τριχόπτωση. Είναι αλήθεια ότι το συχνό λούσιμο προκαλεί τριχόπτωση. Είναι μύθο. Για την ακρίβεια, ισχύει το ακριβώ αντίθετο. Πότε πολλοί άνδρε οι οποίοι εμφανίζουν τριχόπτωση ανδρογενετική αλλοπαικία, αυτό συνεπάρχει με αυξημένη σμιγματόρια. Έχουν δηλαδή πολύ λιπαρό δέρμα, πολύ λιπαρή έκρηση. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, εκκινούμενοι από αυτό το λαϊκό μύθο, που μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον, ότι άμα λουστεί θα, θα, πέσουν τα μαλλιά σου, στην πραγματικότητα τι καταφέρνουν. Καταφέρνουν να συσσωρεύεται αυτό το σμίγμα, αυτό το λίπος στο τριχοτό και όταν θα πάνε να λουστούν, να πέφτουν ακόμα περισσότερα μαλλιά. Η απάντηση είναι το ακριβώ αντίθετο. Καθαρό κεφάλι, συχνό λούσιμο, σημαίνει πιο υγιή μαλλιά. Υπάρχουν προϊόντα περιποίηση που θα πρέπει να αποφεύγουν όσοι πάσχουν από έντονη τριχόπτωση. Πολύ σωστή ερώτηση και πολύ συνήθι. Όσο λοιπόν σε έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, που δεν πάσχει από ανδρογενετική αλλοπαικία, δεν έχει ευαίσθητα μαλλιά, η... η, τυχόν χρήση τέτοιων προϊόντων μπορεί να μην έχει κανένα αποτέλεσμα ή να έχει αποτέλεσμα αλλά σε πιο μακροχρόνια βάση, Δυστυχώ, στου ανθρώπου που έχουν ευαίσθητα μαλλιά έχουν δηλαδή την πιθανότητα να χάσουν μαλλιά από ανδρογεννητική αλλοπαικία, θα έρθει πιο γρήγορα το αποτέλεσμα αυτό. Mm -hmm. Άρα, ποια είναι τα προϊόντα αυτά. Είναι συνήθω τα διάφορα είδη styling των μαλλιών, gel κτλ. Είναι οι συχνέ βαφέ, οι συχνέ αλλαγέ που αποχρωματίζονται τα μαλλιά και συνέχεια ξαναβάφονται. Είναι τα ponytails, η αλογορά που αδυνατίζει τα μαλλιά, ειδικά στο πρόστιο τμήμα. Πράγματα δηλαδή που μπορεί να είναι κοινότατα για ανθρώπου με υγιή μαλλιά και χωρί καμία συνέπεια, δυστυχώ για του ανθρώπου που έχουν ευαίσθητα μαλλιά είναι, θα έλεγα, απαγορευτικά. Ένα κύριο έχει σημεία στα γένια που παρουσιάζουν κάποια αρέωση και θα ήθελε να πετύχει ένα πιο πυκνό αποτέλεσμα. Υπάρχει ιατρικό τρόπο για να το πετύχει αυτό. Είναι μία από τι παλιέ παρεμίε που έχουμε αναιρέσει που λέγεται Του πανούν τα γένια δεν γίνονται μόνο. Γίνονται και του πανούν τα γένια. Mm -hmm. Και εξηγούμε. Μπορεί να γίνει με την τεχνική EVUE, όπως μεταφέρουμε τριχοθυλάκια από ένα μέρος του κεφαλιού σε ένα άλλο που πάσχει για να καλύψουμε το κενό, mm -hmm. έτσι μπορούμε να μεταφέρουμε τριχοθυλάκια και στο πρόσωπο, αλλά και σε άλλε περιοχέ mm -hmm. του σώματος. Και να σας πω, μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, ε, κυριολεκτικά δεν υπάρχει περιοχή του ανθρωπίνου σώματος που να μην έχω πάρει τριχοθυλάκια να τα μεταφέρω αλλού και να μην έχω μεταφέρει στα σημεία αυτά ε, τριχοθυλάκια. Αλλά σε ό,τι αφορά τα γένεια ειδικά. Είναι μια αρκετά δημοφιλή επέμβαση στι μέρε μα, γιατί πολλά νέα παιδιά θέλουν να έχουν αυτό το στυλ ε, με το τριχωτό πρόσωπο. Και κάποιοι λόγω ιδιοσυγκρασία δεν έχουν ε, πλούσια τριχοφία στο πρόσωπο, ή κάποιοι άλλοι, όπω λέτε, μπορεί να θέλουν μια αύξηση παραπάνω. Mm -hmm. Εκεί πέρα μπορούμε να το κάνουμε mm -hmm. με την ίδια τεχνική. Μια κυρία μα λέει ότι έχει τη συνήθεια να μαζεύει συνήθω τα μαλλιά τη σε στήλα λαγουρά. Μπορεί αυτό το χτένισμα να ευθύνεται για το γεγονό ότι τα μαλλιά είναι αδύναμα και πέφτουν. Είναι σίγουρο ότι όταν το είπαμε και πριν, όταν εφαρμόζουμε το ponytail την αλλαγορά, και μάλιστα πολύ συχνά, mm. ακριβώ επειδή δημιουργείται μεγάλη τάση, μεγάλη πίεση στα μαλλιά, στι ρίζε του, και ειδικά αν τα μαλλιά είναι και αρκετά μακριά, έχουν και βάρο δηλαδή, είναι πολύ πιθανό μια κυρία που έχει προδιάθεση για να χάσει τα μαλλιά, να τα χάσει πιο γρήγορα. Mm. Αλλά να σα πω και κάτι, έχω παρατηρήσει και το φαινόμενο ακόμη και σε γυναίκε με υγιέστα τα μαλλιά όταν έχουν αυτή τη συνήθεια να δένουν συνέχεια τα μαλλιά του σε, σφιχτή αλλαγορά, σε ponytail, να αραιώνουν οι πρώτε σειρέ των μαλλιών στο hairline ακόμα και σε αυτέ τι κυρίε. Και πολλέ φορέ χρειάζεται να κάνουμε και χειρουργική αποκατάσταση. Άρα θα έλεγα είναι κάτι που καλό είναι σαν στυλ, μου αρέσει και εμένα, αλλά πρέπει να το αποφεύγουμε. Μάλιστα. Mm. Τα συμπληρώματα διατροφή μπορούν να λύσουν το πρόβλημα τη τριχόπτωση. Μονολεκτικά όχι. Και κλείνοντα, υπάρχει φθήνη μεταμόσχευση μαλλιών. Φθηνή μεταμόσχευση μαλλιών στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτό που φαίνεται σαν φθηνό, είτε με την τρίχα και το τριχοθυλάκι που λέγαμε πριν, είτε σαν μια τιμή η οποία ακούγεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, στην πραγματικότητα υποκρύπτει από πίσω δύο πράγματα. Πρώτον, την ανασφάλεια για το αποτέλεσμα και θα προσφέρουμε μια πραγματική λύση στον άνθρωπο ή την μη ιατρική ε, παρακολούθηση. Ε, αυτό το οποίο φαίνεται φτηνό, αλλά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ή έχει ένα αφύσικο αποτέλεσμα που επηρεάζει και τη δότερη περιοχή, στην πραγματικότητα μπορεί να αποβεί πολύ ακριβό. Αντιθέτως, αυτό που όντω κοστίζει αρκετά, που είναι μια κανονική μεταμόσχευση μαλλιών, δεν είναι καθόλου ακριβό, αν το δούμε υπό το πρίσμα πιο ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών σωστή θα λύσει το θέμα της εμφάνισή του της τη που πηγάζει από την εμφάνιση και του άγχου και του ψυχολογικού στρε που δημιουργεί η απώλεια των μαλλιών. Αυτό, αν με ρωτήσετε εμένα, σαν άντρα και έχοντα κάνει και εγώ ίδιο μεταμόσχευση μαλλιών, είναι αξία ανεκτήμητη. Ακριβώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε τι απαντήσει σα. Εγώ σα ευχαριστώ και ελπίζω να λύσαμε κάποιε από τι απορίε των τηλεθεατών.